Κύριε Χριστοδουλοπούλου, ελάτε. Κύριε Πρόεδρε, ότι αυτή η προσπάθεια για τη συγκρότηση του ΕΣΟΥΡΟΥ... Κυρία Χριστοδουλοπούλου, ο κύριος Παφίλης επολίγων... Δεν το άκουσα. Ναι, βέβαια. 10 δευτερόλεπτα, γιατί πρέπει να κατέβω στον Ολομέλεια, γιατί είμαστε που έχουμε αντιρρήσει στις συμβάσεις. Δεν θέλω να κάνω κανένα πολιτικό σχόλιο, τα έχουμε πει και στον Ολομέλεια και εδώ. Όταν υπάρχει σύμπτωση στην κοινή στρατηγική, μπορούν να βρεθούν πάρα πολλές λύσεις στο Εθνικό Συμβούλιο Ραδιοτηλεόρασης. Και τέτοια υπάρχει. Επιχειρηματική όμιλη δηλαδή, στα χέρια του την ενημέρωση. Εμείς ψηφίζουμε παρόν. Δεν θέλω να επαναλάβω τίποτα για τους γνωστούς λόγους που έχουμε εξηγήσει πάρα πολλές φορές, που αφορούν τον χαρακτήρα αυτών των ονομαζόμενων ανεξάρτητων αρχών και όχι τόσο για τα πρόσωπα, παρότι μπορεί να έχουμε κάποια άποψη. Και αυτή ήδη η ψήφος μας δεν είναι συγκυριακή, ούτε διαμορφώνεται ανάλογα με τις εξελίξεις. Αλλά είναι μια σταθερή άποψη που έχουμε και που πιστεύουμε ότι η ίδια η εμπειρία μέχρι τώρα μας έχει δικαιώσει. Ευχαριστώ πολύ, κυρία Χριστοδουλοπούλου. Κύριε Πρόεδρε, νομίζω ότι πρέπει να καταβάλουμε όλη προσπάθεια ώστε αυτή η τελευταία απόπειρα, η προσπάθεια, να μην αβαγίσει. Και δεν πρέπει να βαγίσει και να συγκροτηθεί τελικά το ΕΣΟΥΡΟΥ, γιατί νομίζω ότι αν δεν γίνει και σήμερα θα απελευθερώσει δυνάμεις που και θα γίνουν τα πράγματα ανεξέλεγκτα. Γιατί έχουμε φτάσει σε οριακό σημείο. Νομίζω ότι το γεγονός ότι έγινε τόσο μεγάλη επίκληση του συντάγματος και της νομιμότητας από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, ενώ επί τόσα χρόνια τόσο το Σύνταγμα όσο και τη νομιμότητα ουδόλως την ακολούθησαν για να γίνει οτιδήποτε σε σχέση με το τηλεοπτικό τοπίο. Το γεγονός ότι το Συμβούλιο της Επικρατείας πάντα, και γι' αυτό ήταν πάντα σημαντικό σαν δικαστήριο, προσπαθούσε να δώσει λύσεις διεξόδου. Έκανε κάποιες νομικές κατασκευές προκειμένου να υπάρχει ΕΣΟΥΡΟΥ στην Ελλάδα και να λύνει τα διέξοδα. Έτσι ξεκίνησε με την παράταση της θητείας των μελών του ΕΣΟΥΡΟΥ, ώστε να μην και να τη θεωρεί νόμιμη, ώστε να μην καταπίπτουν οι αποφάσεις που εξέδιδε το ΕΣΟΥΡΟΥ και μήπως κάποια στιγμή προβεί και στον διαγωνισμό για τις άδειες. Παρά τις αλλεπάλληλες παρατάσεις, επειδή πια είχε εκτεθεί και το Συμβούλιο της Επικρατείας, έφτασε στο σημείο να πει ότι δεν γίνεται η εύλογη παράταση να φτάσει επαόριστο. Γιατί είχαν φτάσει οι παρατάσεις να έχουν γίνει κανόνας. Παρά τα αυτά, όταν βρέθηκε μια κυβέρνηση και ένας υπουργός να προσπαθήσει να βάλει τάξη στο ραδιοτηλεοπτικό τοπίο, είδαμε ότι έγινε πραγματικά μια υπέρμετρη αντίδραση, όχι από τους καθήλυν αρμόδιους οι οποίοι έσπευσαν και να συμμετάσχουν στο διαγωνισμό και να καταβάλουν τα χρήματά τους, αλλά έγινε υπέρμετρη αντίδραση από τα κόμματα της αντιπολίτευσης, στέλνοντας το μήνυμα, κατά τη γνώμη μου, ότι τα κανάλια θα έπρεπε να τα πληρώνουμε, όχι να πληρώνουν στο κράτος. Θα έπρεπε να τα πληρώνουμε γιατί αναπαράγουν τα κυρίαρχα μοντέλα πρότυπα ζωής, ανέφικτα, αντιαισθητικά, γιατί αναπαράγουν πραγματικά αυτή την κυρίαρχη πολιτική αντίληψη που οδηγεί τους ανθρώπους να ζουν στο περιθώριο, γιατί αναπαράγει την αντίληψη τη γηπαιδική περιπολιτικής και άρα πώς το κράτος τολμάει να τους ζητάει λεφτά. Στην πραγματικότητα θα έπρεπε και να τους πληρώνουμε που υπάρχουν. Και φυσικά ο λεγόμενος πλουραλισμός, όχι να υπάρχουν 2 ή 4, να υπάρχουν χιλιάδες ώστε να υπάρχει το απόλυτο χάος και να μην μπορεί ο βομβαρδισμένος άνθρωπος να σταθμίσει τι είναι αλήθεια και τι είναι ψέμα, τι είναι λογικό και τι είναι παράλογο, τι είναι νόμιμο και τι είναι παράνομο. Εάν λοιπόν κυριαρχήσουν αυτές οι αντιλήψεις που είδαμε, τις αποκρυπτογραφώ φυσικά με το δικό μου τρόπο, που είδαμε όλο αυτό το διάστημα, νομίζω ότι θα φτάσουμε πραγματικά σε οριακές καταστάσεις. Και γι' αυτό, κύριε Πρόεδρε, θα ήθελα και είδα και με την τελευταία σας πρόταση ότι έχετε καταβάλει κάθε προσπάθεια υποχώρησης από τη μεριά του ΣΥΡΙΖΑ,
Και εγώ θα ήθελα να πω ότι η κυβέρνηση, στην πραγματικότητα, μετά την έκδοση της απόφασης, αυτό που θα τη συνέφερε θα ήταν να πει περιμένω την απόφαση, να τα αφήσει όλα αρρύθμιστα, να εκτεθούν όλοι οι θεσμοί, οι οποίοι σε αυτό το σημαντικό ζήτημα έδειξαν τόση μικροψυχία, να τα αφήσει αρρύθμιστα και να αφήσει και μια υπόμνηση για το μέλλον πώς θα φερθεί ο ΣΥΡΙΖΑ. Διότι τελικά ποιος συμφέρει το αρρύθμιστο τοπίο πλέον? Σε ποια χώρα του κόσμου, η οποία είναι στοιχειοδός πολιτισμένη, υπάρχει αυτή η ζούγκλα χωρίς να υπάρχει κανένας ελεγκτικός μηχανισμός? Το Σύνταγμά μας λέει ότι η τηλεόραση τίθεται υπό τον έλεγχο του κράτους. Δεν λέει τίθεται υπό την προστασία του κράτους. Εδώ τα αναποδογυρίσαμε όλα. Εμφανίστηκε το κράτος να θέλει να προστατεύσει τα μέσα μαζικής ενημέρωσης. Και αυτή η ανατροπή είναι πάρα πολύ επικίνδυνη. Γι' αυτό θα ήθελα να κλείσουμε σήμερα, γιατί πραγματικά ανοίγει νέους συνειρμούς που είναι πάρα πολύ επικίνδυνοι. Και δεν πρέπει να τροφοδοτήσουν περαιτέρω διάλογο. Και αντιθέτως, επειδή σήμερα η αξιωματική αντιπολίτευση έκανε ένα βήμα, αλλά ακούω τον κύριο Λοβέρδο να ζητάει προθεσμίες, και επειδή οι ρόλοι μπορεί να εναλλάσσονται, είπατε κάτι για τα πρόσωπα. Το θέμα είναι να κλείσουμε σήμερα. Εντάξει κύριε Λοβέρδο, μπορεί να σας παρεξήγησε. Αλλά όταν βρίσκεται σε μια αδυναμία εκλογής, μια ανεξάρτητη αρχή, δεν ανοίγει όρεξη να γίνουμε συνομοθέτες. Δεν προκύπτει από το Σύνταγμα ότι για να γίνει μια ανεξάρτητη αρχή πρέπει αυτή, όταν δεν έχει πλειοψηφία το κόμμα της κυβέρνησης, να έρθουν όλοι οι άλλοι μαζί να συνομοθετήσουν, να συγκυβερνήσουν, να συνρυθμίσουν. Υπάρχει μια δημοκρατία, ένα κοινοβουλευτικό σύστημα που λέει ποιος είναι η κυβέρνηση και γιατί. Το Σύνταγμα ποτέ δεν θα διανοεί το να πει, επειδή τα 4/5 χρειάζονται για να βγει μια ανεξάρτητη αρχή, φέρτε και 4/5 να μας πούν ποιοι θα είναι στο ΕΣΟΥΡΟΥ, φέρτε μας και 4/5 να μας πείτε τι λέει, τι θα λέει ο νέος νόμος για το Εθνικό Ραδιοτηλεοπτικό Συμβούλιο. Δεν είναι δυνατά αυτά τα πράγματα. Κάνουμε τρομερές ανατροπές, τρομερά άλματα, και δείχνει μια λαζονία, και με αυτό κλείνω. Κατηγορούν το ΣΥΡΙΖΑ για λαζονία τόσο καιρό. Και με λίγα γκάλοπ, που δεν γίνονται μάλιστα σε προεκλογική περίοδο, έχουν φτάσει σε μια τέτοια λαζονία να θέλουν τώρα, χωρίς να είναι κυβέρνηση, να ρυθμίσουν απόλυτα με κάθε μέσο τα πάντα. Γι' αυτό σας παρακαλώ όλους να αρθούμε στο ύψος των περιστάσεων, γιατί δεν πάει άλλο. Θα δημιουργηθούν αντιλήψεις οι οποίες είναι πολιτικά λαθεμένες. Και θα τις πληρώσουμε όλοι. Ευχαριστώ. Ευχαριστώ, κύριος Λυκούδης. Μια διευκρίνηση, Σπύρο.